Πολύ καλησπέρα. Ε, βλέπουμε, χτίζεται σιγά σιγά. Το γεμίζω σιγά σιγά. Step by step. Day by day. Όπω λέει και ένα ακροατή στα ραδιόφωνα. Ο Βασίλη από το Γάλλο, αν δεν κάνω λάθο. Αγαπημένοι φίλε, είμαι εδώ ξανά για σένα για να σου θυμίσω ότι ο σημερινό χορηγό χωριβός αυτού του βίντεο είναι η Surfshark. Η Surfshark είναι εδώ για να σου λύσει τα χέρια όταν εσύ περιπλανιέσαι στα στενά, στα σκοτεινά αυτά στενά του διαδικτύου και δεν ξέρει τι να κάνει. Πα ξεβράκοντα τα αγκούρια και άλλε τέτοιε παπουδίστικε εκφράσει. Αυτό που κάνει είναι να σου κρυπτογραφεί τα δεδομένα σου και να σε κρατεί ασφαλή. Υπάρχει πληθώρα επιλογών σε σερβέρ και χώρε που μπορεί να μπει, να συνδεθεί μέσα από αυτή τη χώρα και να εκμεταλλευτεί όλα του τα προνόμια. Θε να δει για παράδειγμα το One Piece στο Netflix, μπορεί να συνδεθεί από η Ιαπωνία και να το δει υπέροχα, ολόκληρο όπω έχει. Χωρί πόντου βέβαια, αλλά υπάρχουν και άλλα τρίξια τέτοια πράγματα. Δεν θα τα αναλύσουμε εδώ. Μπορεί να πάρει τα λεφτά σου πίσω σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί και υπάρχει 24 ώρε στα 7 live support chat για να σε βοηθήσει σε οποιοδήποτε απορία έχει. Και ο Διονύσαρο δεν θα σε άφηνε έτσι, γιατί με τον κωδικό DON μπορεί να πάρει έω 83% έκπτωση και 4 μηνάκια τσάμπα από μένα. Κάτω στο link τη περιγραφή μπορεί να δει περισσότερα και πάμε στο βίντεο. Μια εβδομάδα έκλεισε ήθελα πολύ, πολύ, να βγάλω μίσος τα πω. Δεν θα πω μίσος. Ήθελα πολύ να βγάλω κάποια πράγματα από μέσα μου. Το κράτησα. Δεν έκανα γύρισμα εν βρασμό ψυχής γιατί λογικά θα τρώγαμε μηνύσεις. Οπότε τώρα με πιο καθαρό μυαλό μπορώ να σχολιάσω λίγο αυτά τα πράγματα από τα οποία ζήσαμε τις προηγουμενες δυο 2-3 μέρες. Είχαμε ένα τραγικό συμβάν. Είχαμε το θάνατο του George Baldock, ενός 30χρονου παιδιού ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σπίτι του ήταν εν ενεργεία παίκτη του Παναναναϊκού και τη εθνική ομάδο. Και είχα χρόνια να ζήσω έτσι, τέτοια απώλεια από άνθρωπο που δεν γνωρίζω. Αλλά να είναι ρε φίλε, τι να σου πω, είναι. Ρε, ξέρεις, αυτό που λε, χτε τον, τον είδα και με χαιρέτησε, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Και πάντα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθεί από μακριά το πώ είναι ο πραγματικό χαρακτήρα κάποιων ανθρώπων και βγαίνει στην επιφάνεια είτε όταν είναι κάτι σαν ή ένα, σαν πτωματοφάγοι μερικοί άνθρωποι, ακόμα και οι ένες το κάνουν από πείνα. Αν η ένα πεινάει και τη δώσει ένα κουφάρι πτώμα και ένα τέλειο φιλέτο, είμαι σίγουρο δεν θα πάει στο κουφάρι με το πτώμα, θα πάει στο φιλέτο κατευθείαν. Το κάνουν για να κερδίσουν. Το κάνουν γιατί δεν του ενδιαφέρει καθόλου ο πόνο. Όταν η ίδια η οικογένεια του αθλητή, του ανθρώπου αυτού που χάθηκε, βγάζει μία ανακοίνωση που λέει γιατί είχε ξεκινήσει ήδη ένα σούσουρο από τα social media και από κάποιου δημοσιογράφου που έκαναν ρεπορτάζες και για, το, για τα στοιχεία ας πούμε, του περιστατικού, αλλά και για διάφορα άλλα πράγματα. Δεν είχε ούτε μισή ώρα που βγάλανε μια ανακοίνωση σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μα και το χαμό του ανθρώπου. Και υπήρχαν άνθρωποι τη τηλεόραση οι οποίοι έχουν χρόνια εκπομπέ. Έχουν χρόνια που μαζαλίζουν τα αρχή, που κάνουν το ένα λάθος πίσω από τα άλλο και μα έχουν ζαλίσει τον μπάπαρο στη συγγνώμη που δεν έχει καμία, πραγματικά καμία για αυτού ουσία. Μπορεί να πει μια συγγνώμη και να μην εννοεί τίποτα. Μπορεί να πει μια συγγνώμη και να, να εννοεί τα πάντα. Οι κινήσει και οι πράξει κάποιων ανθρώπων δείχνουν ότι στο μπούτσο του πραγματικά δεν του νοιάζει. Το κάνουν είτε για το κέρδο, είτε γιατί δεν του ενδιαφέρει. Είναι όπω βλέπω κάποιου YouTubers που πλέον δεν του νοιάζει αν θα του βρίζουν από κάτω. Το, προ... το το θέλουν να του βρίζουν από κάτι, ότι σου λέει ότι από κάτω εγώ έχω engagement, έχω κόσμο τον οποίο σχολιάζει τα βίντεο μου, αλλά ο αλγόριθμο βλέπει ότι μια χαρά είναι αυτό το βίντεο, γιατί θα το προωθήσω, γιατί υπάρχει κόσμο που θέλει να το δει, για να σχολιάσει. Αυτό είναι η φάση. Άρα θα παίξει σε περισσότερου διαφημιστέ, άρα εγώ θα μπορέσω να δείξω το, το διαφημιστή σε περισσότερο κόσμο. Κατάλαβε ποια είναι η φάση. Κάπω έτσι δουλεύουν και τα σχήματα τη τηλεόραση. Θα κάνει νούμερο αυτό, θα σχολιαστεί, θα παίξω στα κανάλια. Δεν με νοιάζει αν θα παίξω θετικά ή αρνητικά. Με νοιάζει να παίξω. Είναι σάπιο αυτό. Είναι θλιβερό και σάπιο να έχει αυτή την νοοτροπία. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό που με εκνευρίζει και με θλίβει ακόμα περισσότερο με τη σκατανθρωπιά που κυκλοφορεί γύρω μα. Ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών, κάποια στιγμή, σε κάποια χρόνια, μπορεί ένα τέτοιο άνθρωπο να βάλει υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα. Και όταν θα πάει ο σκατόγερα ή ο, ο, ο συχαμένο που απλά πάει να ψηφίσει, απλά για να πάει να αφήσει, ξέρω, τη ομάδα του το, 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 το ψηφοδέλτιο θα δει απλά όταν θα πάει να βάλει σταυρού άγνωστα ονόματα. Θα δει 40 άγνωστα ονόματα, 50 άγνωστα ονόματα, 5 άγνωστα ονόματα. Αλλά αυτό θα το ξέρει. Μαντέψτε που θα βάλει σταυρό. Μαντέψτε πώ βγαίνουν τόσα χρόνια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όχι σχέση με την πολιτική και σχέση με το πώ πραγματικά μπορούν να κάνουν καλό σε έναν τόπο, αλλά δεν έχουν επαφή με τα βασικά πράγματα όπω η ανάγνωση για κάποιους. Δεν πρέπει να αγγίξουμε την προανέφερτη ένα. Την προηγούμενη διάταξη στον προ, στο προ, προ, προσδιορισμό της φράσης για το, για το άρθρο ναι. Ε, και και, το, και, για το μπάσκετ πώς είναι τέτοιο. Οπότε μια χαρά κάνει τη δουλίτσα του ο κάθε Σάλιαγκας εκεί έξω. Για έναν άλλον από τη Θεσσαλονίκη δημοσιογράφο, δημοσιογράφος τέλος πάντων, ο οποίος έχει ξεχάσει ότι πλέον τον βλέπει κόσμος και δεν είναι στο καφενείο της γειτονιά του και κάνει συζήτηση περί ανέμων και υδάτων που ο, το πολύ πολύ να τον παρεξηγήσει ο σερβιτόρος του, της καφετέριας του καφενείου και βγαίνει και λέει τις μαλακίες αυτές τη τι ματσό παπαριέ που πετάει ο κάθε μαλάκα, είτε πα σε προποτζίδικο, είτε πα σε ένα καφενείο, είτε πα οπουδήποτε, και δεν φιλτράρει τίποτα. Αυτό είναι απλά χαζό. Αυτό δεν έχει ενσυναίσθηση το ότι αν πω κάτι πάει σε ένα άτομο ή πάει σε 100.000 άτομα. Είναι, είναι στόκο. Εκεί μέχρι εκεί φτάνει η, 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 νοημοσύνη του. Οι άλλοι είναι πονηροί. Το κάνουν επίτηδε. Και αυτοί είναι ακόμα χειρότερη. Είναι τόσο σκουπίδια που δεν, δεν έβαλαν καν τη λέξη συγγνώμη μέσα σε αυτά που εκανε βγαλαν Βγάλαν δύο-τρει φορέ μία ε, μεταμέλεια σε stories ή σε, σε ανακοινώσει του. Και μόνο όταν βγήκε, γιατί βγήκε απ' έξω μετά, ότι του βάλανε κολόχερο από το κανάλι του, βγήκε να πει συγγνώμη. Ο ίδιο που πριν κάτι μήνε βγήκε και παρουσίασε το ότι το σπίτι του κάει και καιρό, λε και ξέρω εγώ, Κάει και ολόκληρο, ρε παιδί μου. Ενώ είχε κάει ένα σημείο μέσα σε ένα δωμάτιο, μια ντουλάπα, κάτι τέτοιο. Όπω είπε η ίδια ανακοίνωση τη αστυνομία τη πυροσβεστική. Και λέγει Σεβαστείτε έναν άνθρωπο που κάει και το σπίτι του και μην κάνετε ρεπορτάζ. Και ο ίδιο, ο ίδιο, έβγαζε ρεπορτάζ για το. λε και πουλάει το σπίτι του ανθρώπου που χάθηκε. Δεν ξέρω, το άλλο το ζών που ήταν σε ένα άλλο κανάλι με μεγάλη εμβέλεια. Δεν... Αυτό κι αν είναι. Αυτό είναι κράμα στόκου και πονηρού. Είναι εκτό συζήτηση. Γιατί αυτοί είναι έτσι και αρχίσουν και μιλάνε για αυτήν. Θα, θα, πρέπει να φύγει όχι από, από τη χώρα, από το, το χάρτη. Τελείω το παγκόσμιο. Και μέσα σε όλα είχε και αυτού του συχαμένου εκεί πέρα να λέει ο καθένα το μακρύ του και το κοντό του για να υποφεληθεί. Είχε τον κάθε ηλίθιο σε σχόλια, σε site. Γιατί και τα αθλητικά site που το παίζανε μαύρε φωτογραφίε, ξέρω, καλό ταξίδι. Α, και αυτά. Ε, οι ίδιοι είναι που κάνανε 80 άρθρα για τον ε, εκλειπώντα, έτσι. Όταν λέει μια οικογένεια σεβαστείτε κάτι, σεβαστείτε το. Βουλό, είναι αυτό που είπε κάποιο, ο Μπαγκασέντα, νομίζω το είπε. Κάποιε φορέ πρέπει να σκάμε κιόλα, να μην μιλάμε. Να το βουλώνουμε. Όπω όταν χάνετε και σε ένα δικό σα άτομο και το βουλώνετε. Δεν έχετε όρεξη να μιλήσετε σε κανένα για να πείτε τίποτα. Ούτε να πα με ένα μικρόφωνο για να πει: Πε μα πες μας κάτι. Τι να σου πω, σου, να σου πω. Πάρε κάνε άκρη, τι θε. Μακάρι να είχατε τέτοιο ζήλο οι δημοσιογράφοι που να πηγαίνατε με το μικρόφωνο έτσι και όταν ε, μιλάμε για κάτι πιο πολιτικό, πιο χοντρό. Να πηγαίνατε έτσι και να ρωτούσατε με στη μούρ του, χωρί φίλτρα, χωρί ερωτήσει μι, μι, μιλημένε από πριν. Αλλά εκεί. Δεν έχει πέσει μπέρο καματάκι, δεν έχει μπουρμπουάρ. Μέσα σε όλα έχει την UEFA, η οποία. Ε, δεν έχει το καλεντάρι, δεν έχει άλλη για να μην παίξετε. Πέθανε ο τους, του, μαλάκα. Πέθανε ο συμπέχτη του και του βάλανε να παίξουν την επόμενη μέρα αγώνα. Και δεν είναι ότι ήταν και πολύ σύνθετο όλο αυτό, γιατί ήταν και συμπέχτη τη εθνική εθνικής, εθνικής ομάδα των παιχτών. Ήταν και ένα παίχτη ο οποίο είχε τόσα χρόνια στην Αγγλία, μισό Άγγλο. Ήταν το μάτι με την Αγγλία. Δηλαδή, κόσμο που είχε πάει στον γήπεδο ενδεχομένω να ήταν. Σε... τον ήξερε, όπω φάνηκε κιόλα. Και από stories παιχτών εκεί κλπ. Ούτε αυτό να το σεβαστούν. Στα αρχίδια δεν έχει ημερομηνία. Τι μα νοιάζει, Ρε Μαλάκα, δηλαδή, συγγνώμη, αν γινόταν κάτι πολύ πιο δύσκολο και δεν μπορούσαν καν να είναι εκεί οι παίχτε, τι θα κάνατε, θα του βάζετε να παίξουν όποιοι είναι, δύο άτομα, δύο εναντίον ενό, τι, τι ακριβώ θα γινόταν. Θα του λέγατε φέρτε μικρού, αλλά κανονικά τι θα έπρεπε να κάνουν, Να μαζευτούν οι παίχτε, να κάνουν σέντρα και να μείνουν εκεί όλοι. 90 λεπτά σταθερή, να μην κουνηθεί κανένα. Κανονικά έτσι, αυτό σα άξιζε, ω. Ως... σαν ανώτατη αρχή που είστε και καλά. Και μέσα σε όλο αυτό το, το, παγωμένο κλίμα και αυτό το μαύρο κλίμα που υπήρχε, είδαμε την καλύτερη, την καλύτερη εθνική Ελλάδα που έχω δει μετά το μάτς με τη Γαλλία και με την Πορτογαλία στον τελικό του Euro. Αντικειμενικά. Πάντα συγκρίνοντα και τον αντίπαλο που έχει δίπλα σου και τη φόρμα που βρίσκεται και όλα αυτά έτσι. Και για να το ελαφρύνω έτσι και να πάμε και λίγο στο πιο αθλητικό κομμάτι, αν μπορεί να πάει εκεί, είδα παίχτε οι οποίοι έκαναν πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν. Δηλαδή το να βλέπω τον, τον Σιώπη, όχι απλά να είναι ένα ένας παίκτη που κλείνει το χώρο και μπορεί να κόψει. Έβλεπα τον Σιώπη να παίζει το 1-2 και να κατεβάζει την μπάλα. Να τη δίνει και να κάνει κατευθείαν κίνηση. Ο Ρότα δεν πρέπει να έχει ξανακάνει τέτοιο μάτσο. Και δεν είχε απέναντί του παίχτε, α πούμε, του Λεβαδιακού και τη Λαμία και της... του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Είχε παίχτε τώρα που είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια αξία εκατομμυρίων. Δεν του έβλεπε καν. Σε είδα σε ένα που γέλασε. Σκασμό. Είδα επιτέλου ένα μπαβλίδι που εγώ έχω δηλώσει κι άλλε φορέ ότι δεν μου αρέσει το στυλ παιχνιδιού του. Δεν είναι ο φόρ που, που, θα ήθελα να έχω στην ομάδα μα, α πούμε, ιδανικά. Αλλά την άποψη ότι δεν τον θεωρώ ότι είναι παίχτη 20-30 εκατομμυρίων. Με αυτά που έκανε στο μάτσο εδώ, τρει φορέ η μπάλα, τρει φορέ όπω έπρεπε, είναι μάτσο αυτών των εκατομμυρίων. Με βούλωσε, μπράβο στο παιδί και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Να είναι αυτό. Να του βγαίνουν όλα. Μακάρι. Πραγματικά δηλαδή δεν, δεν είδα ότι κάποιο υστέρησε. Ακόμα και αυτοί που μπήκαν μετά, όταν έβαλε το ζαφύρι και το μάνταλο μέσα και τον Μπέλκα, ήξεραν τι να δώσουν, ήξεραν τι να κάνουν ακριβώ. Ήτανε, δεν ξέρω, τόσο γεμάτο παιχνίδι. Είχα χρόνια να δω παιχνίδι, τόσο συγκεντρωμένη ομάδα, όλα τα δευτερόλεπτα του αγώνα. Όλα τα δευτερόλεπτα του αγώνα. Αυτό το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την εθνική είναι, άσχετα με το αν πετύχει ή δεν πετύχει, αν καταφέρει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση ή όχι είναι ότι είναι η καλύτερη εθνική από άποψη ταλέντου εξτρέμ και φορ για μένα. Δεν έχει τα χαφ τα οποία είχε στο παρελθόν, δηλαδή δεν έχει σε καμία περίπτωση καραγκούνι, κατσουράνι, μπασινά στο ρόστερ αυτό. Αλλά ούτε εκείνη η ομάδα είχε το κανόνι center for, όσο και αν ο Χαριστέας ξελάσπωσε, δεν ήταν το φορ αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα με στο γήπεδο. Ήταν απλά ένας finisher που δεν είχε και το τα τρελά ποσοστά. Δεν έβαζε 40 γκολ κάθε χρόνο και 30 γκολ κάθε χρόνο. Ωστόσο, μακάρι να κάνουν αυτά τα παιδιά τα μισά από αυτά που κάνανε ο Χαριστέα και όλη αυτή η ομάδα. Και αυτό το οποίο μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση θετική ήταν ότι ήταν ένα-0, δεν κρύφτηκαν ποτέ στο παιχνίδι, δεν γύρισαν ποτέ να κάνουν καθυστέρηση και να παίξουν την μπάλα πίσω, να καθυστερήσουν, να πάνε στο κόρο να κρατήσουν μπάλα. Το τρώνε στο 88, συνεχίζουν να μην του ενδιαφέρει να κρατήσουν το 1-1, γιατί μια χαρά ήταν και με το ένα-1. Σου λέει πάω για δύο αποτελέσματα πάλι στο ΑΚΑ. Και κυνήγησε με το που τρώνε τον κόλλα τον Μπέλιχαμ Καπάκι δεν προλαβαίνει να δείξει πανηγυρισμού. Είχαμε κάνει ευκαιρία. Είχε βγει στην κόντρα ήδη να κάνει ευκαιρία. Και το κυνήγησε να, ξε... να πάρει την νίκη μέχρι τέλου. Κρα... Αν κρατήσει αυτή η ομάδα αυτό το mentality, μπορούμε να του δούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Το πιστεύω πραγματικά. Μπράβο, χίλια μπράβο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά τα οποία κατάφεραν με αυτή την ψυχολογία να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να πάρουν αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο αποτέλεσμα δεν έχει καμία πραγματικά σημασία σε σχέση με ό,τι έχει γίνει. Μπράβο στον Ιβάν Γιοβάνοβιτ, ο οποίο φουλώνει στόματα, συνεχίζει ο άνθρωπο με τη δουλειά του μόνο. Είναι ο μοναδικό άνθρωπο που έχω από του ελάχιστου ανθρώπου που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα σε τέτοιε ηλεκτρικέ καρέκλε θέσει που είχαν και δεν μίλησαν ποτέ για τίποτα άλλο πέρα από ποδόσφαιρο, που μόνο με τη δουλειά του βουλώνει στόματα, και κάνει ανθρώπους τους οποίους τους βρίζει όλη η Ελλάδα να έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους και να τσούζονται απίστευτα γι' αυτό που τους κάνει. Μπράβο στο Ιβάν, πόσο μάγκα είναι με αυτά που έκανε εκεί. Με τον Γκουρμπέλη και τον Χατζηγιοβάνι και τον ναι, Μπακασέτα και όλους αυτούς, έτσι. Γιατί αργούσε τις μεταγραφές και είχε πιάσει τα βάνη. μέχρι εκεί ήταν. Δεν ε, μπορεί, ρε. Δεν μπορεί, ρε. Φέρ το ντερίμ, τον Ιμπερατόρ. Αλλά άμα οι γνώσει που έχει με το ποδόσφαιρο πριν ασχοληθεί με τι επιχειρήσει είναι. Α, στρογγυλό είναι αυτό. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ε, ξέρω, έκανα στα μαθηματικά γεωμετρία, ξέρω εγώ. Μια χαρά, μπλε. Ξέρω από σχήματα, άρα ξέρω από μπάλα. Αυτή είναι η φάση. Αυτό, αυτά είχα να πω. Δεν είναι κάποιο βίντεο. Είναι ένα βίντεο filler, πάρτε το έτσι, δεν είναι κάποιο. Θα το ανεβάσω και στο Spotify αυτή τη βδομάδα, τώρα βασικά. Και αυτή την εβδομάδα έχω ένα γύρισμα με έναν αρχισυντάκτη του 24 τον οποίο, ο οποίος βλέπει τα βίντεο και μιλάμε κάποια εδώ και πάρα πολύ καιρό και του είχα πει ότι όταν, θέλ, όταν θα έχω το χώρο σωστά να το κάνω ε, θα το κάνω στο μέσα στο χώρο των board gamers να έχουμε ο καθένα στο μικρόφωνο του να είμαστε οργανωμένοι ε, θα του κάνω μια συνέντευξη του έχω πει ότι δεν θέλω να δεν θα σε λυπηθώ θα ρωτήσω αυτά που όντως θέλω να ρωτήσω για τη δημοσιογραφία, για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα πώς τα βλέπει εκείνο κλπ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον μείνετε συντονισμένοι. Αυτά. Γεια σα.